Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Όπως είδατε και από τον τίτλο κάτω, θα κάνω ένα haul βίντεο με μερικά πραγματάκια που έχω πάρει τον τελευταίο καιρό ή μου τα έχουν χαρίσει. Πριν ξεκινήσω το βίντεο να πω να μην ξεχνάτε να κοιτάτε κάτω τα links στην περιγραφή που και έχω όλες μου τις σελίδες από τα social media που μπορείτε να με ακολουθήσετε. Και ας ξεκινήσουμε αν είναι. Για το πρώτο πράγμα που θα ξεκινήσω και δεν είναι και τίποτα το σημαντικό, επίσης να πω ότι άμα βλέπετε εδώ ένα πόδι είναι της αδερφής μου. Τώρα τι είναι και θέλω να το πάρω. Είναι ξυλομπογιές και μπογιές καινούργιες που έχω πάρει. Τι προηγούμενες μου έχουν χαλάσει. Το επόμενο πράγμα είναι αυτό εδώ, που είναι ένα power bank. Και δεν είναι τίποτα επίσης σημαντικό. Απλά το κινητό μου τώρα έχει τελευταία ένα πρόβλημα και κλείνει από το 100% μπαταρία. Οπότε το φορτώνω και το παίρνω μαζί μου στο σχολείο για να μην κλείνει το κινητό μου. Το επόμενο πράγμα είναι αυτή η αδιάβροχη κάμερα που μου τη δώρησε ο μπαμπάς μου στα γενέθλιά μου. Είχε και άλλα εξαρτήματα που έμπαιναν εδώ κάτω, αλλά δεν μπορούσα να τους συναρμολογήσω. Αλλά και έτσι κάνει τη δουλειά της. Έχω τραβήξει πολλά βιντεάκια με αυτή την κάμερα. Τα έχω κάνει και ένα vlog που θα το ανεβάσω κάποια άλλη στιγμή στο κανάλι μου στο YouTube. Το έχω ήδη έτοιμο. Μετά είναι αυτή. Κάτσε. Μετά είναι αυτή η κολόνια εδώ που την έχει πάρει η μαμά μου από την Avon. Ήταν δική της, αλλά δεν τη χρησιμοποιούσε. Και επειδή μ' άρεσε το αρώμα της και μου κάθεται καλά, την είπα τη μαμά μου να μου το δώσει εμένα. Και όσες φορές το βάζω, μου φτιάχνει τη μέρα. Όπως και τώρα. Μετά είναι αυτά τα δύο σπρέι. Το ένα που μου το πήρε χθες η μαμά μου είναι ειδικό για τα μαλλιά. Ας πούμε, θες να πας κάπου έξω και δεν έχεις λουστεί και βιάζεσαι. Βάζεις αυτό τον αφρό, τα κάνεις καλό μασάζ και είναι σαν να έχεις βγει μόλις από το μπάνιο. Και το άλλο είναι αυτό εδώ που το έχουμε και σε ροζέ. Είναι απλά ένα σπρέι για τις αμασχάλες. Το επόμενο είναι αυτό εδώ. Το ηχείο, εδώ στη Γερμανία το λένε Music Box. Δεν είναι ακριβώς δικό μου, είναι μια φίλη μου που μου το έδωσε για 2-3 μέρες. Θα το δώσω πάλι αύριο στο σχολείο. Ναι, έχω ακόμα σχολείο, αν αναρωτιέστε. Εδώ τα σχολεία κλείνουν σε 1-2 εβδομάδες το πολύ. Και ναι, το συνδέεις με Bluetooth μαζί με το κινητό σου και ακούς τέρμα τη μουσική. Πάει πραγματικά τέρμα. Είναι σαν τα μεγάλα ταχεία κάτι τέτοιο. Και τα επόμενα που θα σας δείξω και τα τελευταία είναι μερικά συνολάκια. Το πρώτο είναι αυτό εδώ. Το λαδί πράσινο, περιμένετε να βρω την άκρη, είναι ένα απλό ζακετάκι, από πίσω άμα το δείτε είναι κάπως έτσι και το φοράς βάσει από μέσα μια μπλουζίτσα και από πάνω στο ζακετάκι φοράς αυτό εδώ. Μετά έχουμε αυτό εδώ το πορτοκαλί μπλουζάκι που από κάτω είναι κάπως έτσι και είναι πολύ άνετο και βολικό, συγκεκριμένα για εμένα. Μετά έχουμε αυτήν εδώ την ωραία μπλουζίτσα που τη φορούσα χτες και μου αρέσει πάρα πολύ το σχέδιο γιατί εσείς τώρα δεν το βλέπετε. Πάνω έχει ελέφαντες και κάτι χεράκια και μου αρέσει έτσι λίγο το σχέδιό της και το χρώμα της. Μετά έχουμε αυτήν εδώ την κρύ μπλουζίτσα με σεράκια που την ίδια την έχω και σε μπλε και πολλές φορές αυτήν ή την άλλη τη χρησιμοποιώ και σαν πιτζάμα εκτός για έξω γιατί είναι πολύ άνετη και βολική για τον ύπνο. Μετά έχουμε αυτήν εδώ την μπλουζίτσα που τα μανίκια της φτάνουν μέχρι εδώ και έχει πάνω λουλουδάκια όπως βλέπετε και είναι επίσης καλοκαιρινή μπλουζίτσα και είναι πάρα πολύ ωραία. Ας πούμε μπορείς να τη βάλεις πάνω όταν φοράς το μαγιό σου, είναι πολύ καλή. Μετά έχουμε αυτό εδώ το φουλάρι, μαντήλο όπως θες πες το, εγώ πιστεύω ότι είναι καλοκαιρινό φουλάρι. Εμένα τέτοια πράγματα γενικά δεν μου πάνε πολύ. Μετά έρχεται αυτή εδώ η μπλουζίτσα που είναι λίγο μεγάλη αλήθεια, οπότε πρέπει να πάω λίγο πιο πίσω να τη δείτε. Από κάτω βλέπετε πως είναι το σχέδιό της. Και αυτή την μπλούζα μπορείς να τη βάλεις κάπου άμα θες να βγεις έξω καλά ντυμένη. Εγώ αυτό θα το βάζα και σε γάμο σε βαφτίσια. Πρώτη τελευταία μπλουζίτσα είναι αυτή εδώ. Το χρώμα της δεν ξέρω τι ακριβώς χρώμα, είναι περίπου σαν του δέρματος, καμία σχέση η αλήθεια. Μετά είναι αυτή εδώ η μπλουζίτσα. Το χρώμα της η αλήθεια δεν ξέρω τι χρώμα είναι αυτό. Είναι κοντομάνικη, επίσης πάρα πολύ άνετη. Και η τελευταία μπλουζίτσα είναι αυτή εδώ συγκεκριμένη που φοράω, που έχει πάνω το μίκι. Το γράφει κιόλας εδώ πάνω. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το κάπως μικρό μου haul βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχνάτε να κάνετε like στα βίντεο μου αν σας άρεσε, σχόλιο και εγγραφή στο κανάλι για όσους δεν έχουν κάνει. Και μην ξεχνάτε να πατάτε το καμπανάκι δίπλα από την εγγραφή για να σας έρχονται νέες ειδοποιήσεις για καινούργια μου βιντεάκια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μέχρι εδώ. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!